Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έλα, λοιπόν, δεν είμαι μόνη μου. Η κυρία Άννα Κουρσάνου, η δικηγόρος, είναι μαζί μας εδώ, προκειμένου να μας φωτίσει. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουρσάνου. Ημέρα. Λοιπόν, είναι αρκετά τα θέματα που έχουμε σε εξέλιξη και περιμένουμε βεβαίως και νεότερα. Είναι οι ρυθμίσεις, είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι οι πληστηριασμοί και έχει χαρακτηριστεί η νέα χρονιά ως χρονιά ρυθμίσεων και πληστηριασμών. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα δάνεια, γιατί ξέρουμε ότι τις ημέρες που διανύουμε, σε αντίθεση με το παρελθόν που μας παρακαλούσαν οι τράπεζες να πάρουμε δάνεια, τώρα έχουν κλείσει τα ταμεία και δεν μπορούμε. Έρχεται λοιπόν και σύμφωνα με πληροφορίες ένα νέο πρόγραμμα, όπου αυτό θα το διαχειρίζεται ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός, σε συνεργασία βέβαια με τράπεζες και φανς, και θα μπορεί να δίνει χωρίς εγγύησεις και χωρίς υποθήκες μικρά ποσά για ελεύθερους επαγγελματίες έως 25.000 ευρώ. Κυρία Κουρσάνου, από αυτό το θέμα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αφορά, όπως είπαμε, δάνεια έως 25.000 ευρώ. Δάνεια, αλλά όμως είναι μια ανάσα για μια επιχείρηση. Από το να μην έχεις καθόλου χρήματα, καλύτερα 25.000 να το πάρεις σε δάνειο, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ φιδωλές οι τράπεζες να δίνουν τώρα δάνεια και χρειαζόταν αυτό να γίνει. Είναι πολύ καλή σκέψη. Δίνουν κυρίως σε δημοσίους υπαλλήλους, ανθρώπους που έχουν σταθερό εισόδημα, που έχουν κάποιο ακίνητο. Αλλά για έναν ελεύθερο επαγγελματία θα είναι πολύ θετική κίνηση αν γίνει αυτό. Ναι, είναι για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως επίσης και φυσικά πρόσωπα. Εδώ αυτό που αξίζει να σχολιάσουμε, κυρία Κουρσάνου, είναι ότι δίνεται δυνατότητα αποπληρωμής σε βάθος χρόνου, σε 10 χρόνια και κυρίως. Και χαμηλές δόσεις. Και χαμηλές δόσεις και δεν έχουμε υποθήκη και δεν έχουμε. Δεν μπαίνουν κάποιες εμπράγματα σε εξασφαλίσεις. Ούτε εγγυητές δηλαδή. Ούτε εγγυητές. Πώς θα είναι χαμηλό προσημειώσεις, κυρία Κουρσάνου? Δηλαδή, άμα είναι χαμηλή δόση, πάνε να πει ότι θα είναι και χαμηλό το επιτόκιο. Κοιτάξτε, ακριβώς δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί αυτή η ρύθμιση, αλλά αν θέλεις να βοηθήσεις μια επιχείρηση και του βάλεις μια χαμηλή δόση, ένα πολύ ψηλό επιτόκιο, είναι δωρονάδωρο. Προφανώς, αν είναι μια διάταξη που θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει μικρές επιχειρήσεις, θα φροντίσει και το επιτόκιο να είναι σχετικά χαμηλό. Αλλά σε αντιδιαστολή της χαμηλής δόσης και χωρίς τις εξασφαλίσεις. Να σας πω, όταν θες να βοηθήσεις κάποιον, δεν του δίνεις 25.000 και με τα επιτόκια ψηλά να πάρεις πίσω 50. Θα του δώσει 25.000, αλλά με ένα επιτόκιο τέτοιο που τελικά να σου επιστρέψει το ίδιο ποσό και λίγο παραπάνω, όχι το διπλάσιο. Για να μην σπεύσει ο κόσμος αύριο το πρωί στις τράπεζες και αυτό ζητάει. Αυτό είναι ένα θέμα, λοιπόν, ναι. Και ζητάει, γιατί είναι πληροφορίες αυτές. Δεν είναι πληροφορίες, είναι νέο πρόγραμμα. Mm. Όπως είπαμε, αυτό το διαχειρίζονται χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπου πάμε εκεί, παρουσιάζουμε τη μελέτη μας για τη βιωσιμότητα του σχεδίου του επιχειρησιακού. Και αν βεβαίως αποδεικνύεται αυτή η βιωσιμότητα, τότε σε συνεργασία με τις τράπεζες και τα φαντς προχωράνε στην έκδοση του δανείου. Έχει προϋποθέσεις δηλαδή. Δεν το δίνουν σε όλους, αλλά σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα δοθούν οι άδειες σε αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Οπότε είναι ένα θέμα που τρέχει, το παρακολουθούμε, ωστόσο καλό είναι να το παρακολουθείτε κι εσείς. Είπαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση, ορίζονται διαδικασίες ίδρυσης νέων ιδρυμάτων, τα δάνεια θα χορηγούνται χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, ο δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει νέα μικροχρηματοδότηση από ένα ή και περισσότερα ιδρύματα. Άρα αρχίζουν διαδικασίες στήριξης των νέων επιχειρήσεων. Ακριβώς, ακριβώς. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ακριβώς και χρειάζεται. Είναι σωστό. Λοιπόν, θα πούμε για τις ρυθμίσεις. Θα το τώρα, δούμε έτσι. Τώρα να δούμε για τις ρυθμίσεις, να δούμε για τα κόκκινα δάνεια, να δούμε για τους πληστηριασμούς, κυρία Κουρσάνου. Και εδώ έχετε και ένα ερώτημα ήδη από τηλεθεατή μας. Ήδη μας ήρθε λοιπόν ένα ερώτημα από τηλεθεατή μας. Έχει κάνει αίτηση εδώ και 1,5 μήνα σε φανς, προκειμένου να του δώσουν την βεβαίωση οφειλών. Πήρε παράταση ο νόμος Κατσέλη μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ναι. Να το πούμε και αυτό, το έχετε ξαναπεί, φαντάζομαι. Και ο άνθρωπος, από ό,τι μου είπες και πιο πριν, έκανε αίτηση για να πάρει αναλυτική κατάσταση οφειλών. Είναι υποχρεωμένη να, και να προχωρήσει τη διαδικασία στον νόμο Κατσέλη. Γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αυτό το χαρτί με στο φάκελο, αλλιώς δεν το δέχεται το δικαστήριο, δεν το δέχεται το γραμματέα. Αν τόσο πολύ αυτή 10 μέρες είναι υποχρεωμένο να το απαντήσει. Αν καθυστερεί και δεν του το δίνει, με την αίτηση που έχει κάνει για να πάρει την αναλυτική κατάσταση οφειλών, αυτή την αίτηση θα βάλει μέσα στο φάκελο και θα πει: ορίστε, εγώ έκανα την αίτησή μου, δεν φταίω εγώ αν αυτοί δεν μου το δίνουν. Δεν μπορούν να με εμποδίσουν να πάω στο δικαστήριο επειδή δεν μου δίνουν. Οπότε βάζουν μέσα την αίτηση που έχει καταθέσει για να
πάρει την αναλυτική. Τον αριθμό πρωτοκόλλου και την το κάνουμε και αυτό με τις συμβάσεις που παλιά χρειάζονταν, έτσι το κάνουμε. Τώρα ωραία, πάμε συμβάσεις. Τώρα να δούμε με τα κόκκινα δάνεια ποιες ρυθμίσεις προτείνουν οι τράπεζες, κυρία Κορσάνου. Μια από τις ρυθμίσεις είναι, και ξέρω ότι το έχετε και εσείς στις κάρτες σας, το split and freeze. Δηλαδή κόβουν στη μέση το δάνειο, σου λέει θα πληρώνεις το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο μέρος θα το πληρώσεις με μία. Θα έχεις μια διαγραφή ενός ποσού του δανείου εφόσον αποπληρώσεις το πρώτο. Ή προτείνουν οικειοθελή παράδοση ακινήτου. Λοιπόν, μιλάμε για μαζικές αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων και μεταξύ των λύσεων που προτείνονται είναι η οικειοθελής πώληση του ακινήτου για κάλυψη της οφελής και η ανταλλαγή με άλλο μικρότερης αξίας. Ναι, ναι, το προτείνουν αυτό ή και αφού εσύ οικειοθελώς παραδώσεις το ακίνητό σου, σου λέει ότι μπορείς μέσα να μείνεις ως ενοικιαστής, να δίνεις ένα ενίκιο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την μετατροπή σε ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση. Η εθελοντική εκποίηση είναι αυτό που είπαμε, ότι εθελοντικά παραδίδεις το ακίνητό σου και όχι με πληστηριασμό. Και μια εξοδικαστική συμφωνία, δηλαδή να πάμε να κάνουμε μια ρύθμιση. Ρύθμιση πώς γίνεται πρακτικά, είτε πας από μόνος σε έναν υπάλληλο τράπεζας και κάνεις μια ρύθμιση. Προσοχή όμως, αυτά που θα μας βάλουν να υπογράψουμε, να καταλαβαίνουμε τι υπογράφουμε. Ναι. Μην υπογράφουμε στα τυφλά και μετά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ή κάνεις τη διαμεσολάβησή σου. Μια τράπεζα κάνει διαμεσολαβήσεις πολύ πετυχημένες και προσπαθείς να κερδίσεις κάποια πράγματα. Στις διαμεσολάβεις κερδίζουν και οι δύο. Είναι θετική διαδικασία. Ή θα κάνεις την αίτηση στο ειρηνοδικείο αν έχεις προϋποθέσεις. Ή το αφήνεις έτσι και σου κάνουν πληστηριασμό. Κάτι το τελευταίο απλό... δεν το συνιστώ. Ναι, δεν θα αφήσεις το ακίνητό σου έτσι. Πληστηριασμό. Κάτι πιο απλό. Έχω εγώ μία οφειλή, έχω εκκρεμότητες, χρωστάω στην τράπεζα. Μπορώ να πάω και να διαπραγματευθώ εγώ η ίδια Βεβαίως. Με τον υπάλληλο της τράπεζας. Βεβαίως, χωρίς να χρειαστείτε ούτε δικηγόρο, ούτε διαμεσολαβητή, ούτε τίποτα. Έχετε κάθε δικαίωμα. Mm-hmm. Απλά σας λέω να καταλαβαίνουμε τι μας λένε και τι θα υπογράψουμε. Εντάξει, αυτό. Διότι πολλοί όταν υπέγραφαν, λέει δεν υπέγραψε ο εγγυητής, δεν είχα καταλάβει ότι θα έχω ευθύνη. Πρέπει να καταλάβεις τι υπογράφεις. Εντάξει, το κεφάλαιο των εγγυητών είναι τελείως διαφορετικό. Είναι, τι επιτόκιο συμφωνεί, σε πόσο καιρό θα αποπληρωθεί. Mm-hmm. Και είναι και οι ρυθμίσεις θέμα τύχης. Ακούμε δηλαδή περιπτώσεις δανείων, ας πούμε 20.000 ευρώ, που από μόνη της η τράπεζα σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει δώσε 2.000 και το κλείνουμε. Και βλέπω και στο γραφείο περιπτώσεις ανθρώπων με τέτοια χαμηλά χρέη, 20.000-25.000, που η τράπεζα του ζητάει προσημείωση υποθήκης, αποπληρωμή σε 40 χρόνια. Και λες τι γίνεται, θέμα τύχης τελικά. Αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί ακούμε ανθρώπους που λένε εγώ χρώσταγα ένα άλλο ποσό, πήγα, μου το κούρεψα. Ναι. Τι γίνεται, πώς μπορούμε δηλαδή, υπάρχουν κάποια μυστικά που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται σε τι δεξαμενή βρίσκεται το δάνειό σου. Αν είναι έτοιμο να απολυθεί, θα σου κάνω μια πολύ πιο δελεαστική πρόταση, γιατί θέλω να ξεφορτωθούν το δάνειο. Είναι δηλαδή και θέμα τύχης, που θα πέσει το δάνειό σου. Ίσως ενδεχομένως θα έπρεπε να περιμένεις, μήπως αργότερα σου κάνουν κάποια καλύτερη πρόταση, αλλά στο μεζοδιάστημα δεν πληρώνεις, θα σε παίρνουν και θα σε ενοχλούν, θα σου στείλουν κάποιο εξώδικο. Είναι θέμα λεπτών χειρισμών και συγκυρίας, από τώρα, ό,τι καταλαβαίνω. Στο κεφάλαιο πληστηριασμοί που ήδη έχουν προγραμματιστεί αρκετοί για το αμέσως επόμενο πολύ. Διάστημα. Ναι, ναι. Τι γίνεται και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν για να γίνει πληστηριασμός, δεν γίνεται αύριο, επειδή εγώ δεν έδωσα μια δόση. Πρέπει να υπάρχει μια πολύμηνη διακοπή καταβολής δόσεων. Σταματάω να πληρώνω, μετά από κάποιο καιρό σου έρχεται ένα εξώδικο, μετά από κάποιο καιρό σου έρχεται διαταγή πληρωμής. Όταν έρθει διαταγή πληρωμής και εσύ είσαι ένας συνετός άνθρωπος και δεν την καταχωνιάσεις κάτω από το μαξιλάρι στο συρτάρι για να μην βλέπεις ότι υπάρχει, κάνεις την ανακοπή σου μέσα σε 15 εργάσιμες, κερδίζεις χρόνο. Αυτά, κυρία Μπορεί Κορσάνου, να κερδίσεις την ανακοπή. Μήπως ισχύουν επί φυσιολογικές συνθήκες, επειδή τώρα όμως δεν περνάμε περίοδο φυσιολογικών συνθήκων και οι τράπεζες, αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε, είναι ότι αγριεύουν. Όσο και να αγριέψουν, υπάρχει νόμος. Δεν μπορούν να υπερπηδήσουν νομικές διαδικασίες, δεν μπορούν αμέσως να βγάλουν πρόγραμμα πληστηριασμού. Το πρόγραμμα πληστηριασμού πρέπει να πατήσει σε κάποια διαταγή πληρωμής, την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μετά έρχεται η κατασχετήρια έκθεση που έχουμε 45 μέρες και καιρό από την κοινοποίηση για να κάνουμε ανακοπή. Έχουμε ενδικά βοηθήματα, αρκεί να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και να έχουμε κάποιο νομικό να μας καθοδηγεί στα βήματά μας. Επίσης, αν δεν θέλουμε να μπλέξουμε με δικαστήρια, που όντως δεν είναι ότι καλύτερο, είναι και ψυχοφόρο να μπλέξεις δικαστικά και δεν ξέρεις και το αποτέλεσμα, μπορείς όταν σου έρθει μια διαταγή πληρωμής να διεκδικήσεις κάποια συζήτηση με την τράπεζα. Μα δεν τα κατάφερα, δεν συνεννοούμε. Οκ, δεν συνεννοείσαι τώρα. Μπορεί όμως μετά από κάποιους μήνες να έχουν αλλάξει τα προγράμματα των τραπεζών και να σου προτείνουν κάτι καλύτερο. Άρα η απάντηση είναι. Δεν το αφήνω. Κάνω κάτι. Κάνω κάτι να προστατεύσω την περιουσία μου. Διότι αυτοί που φτάνει το σπίτι τους να το χάσουν,
έχουν αμελήσει να κάνουν κάποιες ενέργειες. Δεν έκαναν τίποτα. Ή έχουν την αδυναμία, την οικονομική αδυναμία. Οπότε όσο και να διαπραγματευτούν, αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν έστω στην ελάχιστη δόση. Σωστό, αλλά όμως αν δεν μπορείς να αποκριθείς στη ρύθμιση, πας στο δικαστήριο. Αν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις ένα δικηγόρο και έχεις χαμηλό εισόδημα, υπάρχει το πρόγραμμα νομικής βοήθειας που σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα μπορεί να προσφέρει δικηγόρο με πολύ χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Το μυστικό δηλαδή, άρα, καταλαβαίνουμε, κυρία Κουρσάνου, είναι να μην αδιαφορήσουμε. Αυτό, να μην αδιαφορήσουμε. Κυρία Κασιμάτη, αν δεν οι άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους, για πολλούς μήνες δεν έκαναν σωστές ενέργειες. Mm-hmm. Οι θελημένα, άθελά τους, αμέλησαν να κάνουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και το φοβερό είναι ότι, τι παρατηρώ, άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους γίνονται πολύ πιο πολύ πληστηριασμοί από ό,τι νομίζουμε. Δεν το λένε, το βάζουν μέσα τους και δεν το λένε πουθενά. Γι' αυτό ίσως και δεν καταλαβαίνουμε την έκταση, αλλά δεν κάναν αυτά που έπρεπε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να το πω. Έτσι, γιατί ακούνε πολλά, περιμένουν ότι ίσως θα προκύψει κάτι καλύτερο και θα. Είναι και αυτό. Και χάνουν χρόνο. Ένας άλλος μου είπε, πίστευα, λέει, πήρα δάνειο. Ένας αγρότης από μια επαρχιακή πόλη, δεν το πλήρωσα ποτέ, γιατί πίστευα ότι θα μου το χαρίσουν. Εντάξει, λέω, άνθρωπέ μου, είναι τα αγροτικά, αυτό τα αγροτικά είναι δάνεια. Από άλλο πλανήτη. Νόμιζα ότι είναι όπως τις παλαιότερες εποχές που χάριζαν τα δάνεια στους αγροτικούς. Έτσι. Και άλλο το καφενείο λέει, έτσι πριν περάσει στο επόμενο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μία ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και από ανθρώπους μας γνωστούς. Πριν πάει ένα δάνειο μη εξυπηρετούμενο σε ένα φαντ, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον οφειλέτη πρώτον. Και η τράπεζα. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν αυτό δεν έχει γίνει. Ενημερώνονται ξαφνικά οι άνθρωποι ότι το δάνειο του έχει πάει στο φαντ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ναι, έχει γίνει όμως, το λέω γιατί είναι πραγματικό πρώτον, δεύτερον. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Δεν είναι και μόνο η αυτό. Η τράπεζα πρέπει και οφείλει να σε ενημερώσει. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι έχει κάνει. Υπάρχουν Σκάλκο, κυρία Χάτζου, που θα στείλω. Πιστολές. Κυρία και Κωνσάνο, μάλιστα. Επειδή το αντιμετωπίζουμε και με άλλους φίλους και φίλες. Είναι υποχρεωμένη η τράπεζα και πρέπει να την εγκαλέσει ο δανειολήπτης. Τι μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης. Είναι ενήμερος ενήμερη. Και από εκεί πέρα και το φαν πρέπει να ενημερώσει ότι το έλαβα το δάνειο και το έχω εγώ. Συγγνώμη, Γιάννη, έχει πάει λοιπόν ήδη στο φαν. Όταν υπογράφεις τη σύμβαση, δίνεις δικαίωμα, η τράπεζα επιφυλάσσεται και κρατάει το δικαίωμά της να μπορεί να εκχωρήσει την απαίτησή της. Άρα είναι νόμιμο αυτό που κάνει, που εκχωρεί την απαίτησή της. Δεν το κάνει παράνομα. Έχουμε υπογράψει εκεί, γι' αυτό λέμε να καταλαβαίνουμε τι υπογράφουμε. Δεν οφείλει όμως να ενημερώσει πολλές τράπεζες στέλνουν επιστολή και ενημερώνουν τις ρυθμίσεις. Πολλές τράπεζες στέλνουν επιστολή και ενημερώνουν και όταν πάει να κάνει ρύθμιση σου λέει δεν θα μιλάς με μένα γιατί πλέον δεν έχω εγώ το δάνειό σου, θα μιλάς με αυτή την εταιρεία. Και πλέον απέναντί σου έχεις αυτή την εταιρεία. Γιατί επίσης υπάρχει και συνέχεια εδώ. Νίνα, συγγνώμη, ολοκληρώνω. Από το φαντ υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που εκβιάζουν πια με πάρα πολύ άσχημο τρόπο σε επίπεδο εφιαλτικό τον κόσμο. Ναι, το δηλαδή φαντ, υπάρχει και μια συνέχεια που είναι φιαλτική από το φαντ πια. Που είναι αυτός που έχει πάρει το νέο δάνειο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποχρεώσεις. Ο νόμος για τις πρακτικές εταιρείες που βάζει κάποιο όριο και κάποια φραγή ισχύει και για αυτούς. Δεν ισχύει μόνο για τις τράπεζες. Το θέμα είναι πόσο ο οφειλέτης προστατεύεται από όλο αυτό τον εφιάλτη. Πώς δεν προστατεύεται. Αν θέλει να πάει στον νόμο Κατσέλη, θα βάλει σαν αντίδικό του το καινούριο το φαντ. Πάνε και στο δικαστήριο και το λένε. Μάλιστα. Άρα δεν είναι απροστάτευτος. Ό,τι υποχρεώσεις έχουν οι τράπεζες, έχουν και οι καινούργοι αυτοί που έχουν πάρει το δάνειο. Ναι, δεν είναι κάτι να μας τρομοκρατεί. Και αρχικά, όπως είπες, Βρυδίκη, ο κόσμος ήταν ανυποψίαστος και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη θύελα των εισπρακτικών. Τώρα, λίγο πολύ, έχουν όλοι ενημερωθεί, ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, ξέρουν τα δικαιώματά τους. Έτσι ώστε... Και με την ενημέρωση που παρέχεται συνέχεια, φυσικά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι τελευταίο να προσθέσεις? Όχι. Απλώς στο θέμα των πληστηριασμών, σημαντικό και σημείο κλειδί είναι και η εμπορική αξία, έτσι, η αξία του ακινήτου. Και εκεί είναι όταν και κάνουμε μπορούμε ανακοπές, να το διαπραγματευτούμε. Εκεί στηριζόμαστε, εκεί πατάμε, στο ότι την παρουσιάζουν πιο μεγάλη την αξία. Στην πραγματικότητα εμείς λέμε ότι είναι πιο... ότι είναι, την παρουσιάζουν μικρή. Στην πραγματικότητα εμείς λέμε ότι είναι πιο μεγάλη αξία. Εκεί πατάμε για να κάνουμε τις ανακοπές μας. Πολύ σωστό αυτό το θέμα, αλλά να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας ότι αν κάνεις σωστές ενέργειες στο σωστό χρονικό σημείο, δεν χάνεις το σπίτι σου. Mm. Αν δεν κάνεις αυτά που πρέπει και διαφορήσεις, μπορεί να βρεθείς και σε αυτή τη θέση. Κυρία Κουρσάνου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.